Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Ξεκινάμε την εκπομπή μας. Ώρα για μπλε λίμπερο 107,4 για όλα τα θέματα του Ηρακλή. Τρίτη έχουμε, 17 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά σε σοφία, ελπίδα, αγάπη, πίστη. Δεν τα είπαμε τη σειρά, αλλιώς είναι η σειρά. Ναι, ναι, σήμερα γιορτάζει η σοφία, η ελπίδα, η αγάπη, η πίστη. Στον Ηρακλή έχουμε απ' όλα αυτά που είπα. Μπόλικα. Α, να, βρήκα τι θα βάλεις. Ελπίδα. Η τραγουδίστρια, ρε. Γιορτάζει σήμερα, βάλε ελπίδα. Θα εξηγήσω το γιατί. Χρόνια πολλά στις... σε όσες γιορτάζουν. Λοιπόν, θα πάμε παρέα μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Παρέα με την Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά, 2310-222-962, datalabs.edu.gr και Εθνικής Αμήνης 14α. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blueliberopapakiyahoo.gr. Το πρώτο μήνυμα έσκασε ήδη, από ποιον άλλον, από το φίλο μου το Μάνο. Γιώργο, ζούμε για να σε ακούμε και όσοι παίζουμε τον Ηρακλή μας να πάνε να πνιγούνε. Το ποιηματάκι του, εδώ, σε αποκλειστικότητα, στην ώρα για μπλε. Λοιπόν, σοφία. Σοφία στον Ηρακλή είναι ότι τα ξέρω όλα εγώ. Εγώ έχω δίκιο. Εσύ έχεις άδικο. Εγώ είμαι ο ξερόλας. Εσύ είσαι ο λάθος. Εγώ είμαι ο σωστός. Για όλα αυτά τα εσείς. Και ποτέ εγώ. Αυτό θα πει σοφία. Οι σοφοί στον Ηρακλή τα ξέρουν όλα και ποτέ δεν φταίνει ήδη. Τι μυρολόι έβαλες, βάλε ένα δισκοτέκ, βάλε. Θα παίξουν όλα, μην έβαλα το best of. Α, έβαλες best of, ελπίδα, μάλιστα. Είπα για τη σοφία. Πίστη. Εγώ προσωπικά πιστεύω σε ένα Θεό. Κατά τα άλλα, όσον αφορά τον ημίθεο, δεν ξέρω σε τι να πιστεύουμε πλέον. Στον ημίθεο πιστεύουμε και τον ακολουθούμε από τότε που γεννηθήκαμε. Αλλά σε τι να πιστεύουμε για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, δεν μπορώ να σας το πω εγώ. Ας σας το πούν άλλοι. Η σοφή που λέγαμε νωρίτερα. Αγάπη. Αυτή ίσως είναι το μόνο που δεν αλλάζει. Από τότε που γεννηθήκαμε, μέχρι να φύγουμε από τον κόσμο, αυτό είναι το μόνο που δεν αλλάζει. Η αγάπη μας για τον Ηρακλή. Και ελπίδα, όσον αφορά για την ελπίδα του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, δυστυχώς η ελπίδα είναι τραγουδίστρια. Θα διαβάσω τις δύο ανακοινώσεις που προέκυψαν. Η μία του Γυμναστικού Συλλόγου αρχικά πρώτη βγήκε, η δεύτερη της Επιτροπής. Να μου επιτρέψετε μετά να προσθέσω κάποια πραγματάκια και να πάμε και στη συζήτηση που έχουμε ετοιμάσει. Ξεκινάω διαβάζοντας την ανακοίνωση του Γυμναστικού Συλλόγου. Λοιπόν, η διοίκηση του ΓΣ Ηρακλής, παρά το κομβικό σημείο το οποίο βρίσκεται το ποδοσφαιρικό τμήμα εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, αποφάσισε να σταματήσει την οποιαδήποτε προσπάθεια εξέβρεσης λύσης μέσω της πρότασης που κατατέθηκε στη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο Κατσάνιο την περασμένη Παρασκευή. Και η προσπάθεια για το συγκεκριμένο ζήτημα σταματά για τους εξής σημαντικούς λόγους. Πρώτα-πρώτα, επειδή η πρόταση αυτή καθ' αυτή αφήνει ανοιχτά ζητήματα και σταματά πάνω σε σκοπέλους που δεν θα ήταν εύκολο να ξεπεραστούν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Κυρίως όμως σταματά διότι η διοίκηση του ΓΣ Ηρακλής αφουγκράζεται και τις αντιδράσεις του κυρίαρχου κόσμου του Ηρακλή. Αντιδράσεις που σημειώθηκαν τόσο κατά τη διάρκεια της συνέλευσης όσο και μετέπειτα με διάφορους τρόπους. Σε όλη αυτή τη δύσκολη πορεία του και παρά τα δεκάδες προβλήματα που συνάντησε η προσωρινή διοίκηση, δεν σταμάτησε και ουδέποτε θα σταματήσει να ακολουθεί τις προσταγές του βασικού και κύριου αιμοδότη του συλλόγου που δεν είναι άλλος από τον κόσμο του. Στο πλαίσιο αυτό δηλώνουμε ότι παρά τις καθυστερήσεις, οι οποίες φυσικά δεν οφείλονται αποκλειστικά σε εμάς, τα μέλη της διοίκησης, οι άνθρωποι του Ηρακλή, όσοι έχουν μείνει τουλάχιστον, θα συνεχίσουν τον αγώνα που έχουν ξεκινήσει για την εξέβρεση μιας λύσης, η οποία θα είναι μόνιμη, υγιής και πάνω απ' όλα βιώσιμη για το πολύπαθο ποδοσφαιρικό τμήμα μας. Σε αυτό το σημείο, βέβαια, σημειώνουμε ότι δεν έχουμε κλείσει ποτέ τα αυτιά μας και πολύ περισσότερο τα γραφεία μας σε ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν σοβαρές προτάσεις για το μέλλον του τμήματος. Αυτούς τους ανθρώπους είμαστε πάντα ανοιχτοί να τους ακούσουμε και να τους βοηθήσουμε στο πλαίσιο εξέβρεσης βιώσιμης λύσης. Όμως,
Όπως τόσα χρόνια δώσαμε τις μάχες για σημαντικά ζητήματα που είχαν να κάνουν με τη διατήρηση της ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου, έτσι θα συνεχίσουμε με στόχο την επιστροφή του ποδοσφαιρικού Ηρακλής σε κατηγορίες από τις οποίες δεν θα έπρεπε να έχει πέσει ποτέ. Τέλος, σε όσους βιάζονται πραγματικά να κατεβάσουν τα στόρια στη μεγαλύτερη ομάδα της χώρας και έχουν τη λαθασμένη εντύπωση ότι θα τους δώσουμε την ευκαιρία να πανηγυρίσουν πάνω στα αποκαίδια ενός ρημαγμένου Ηρακλή όπως προστάζει το όνειρό τους, δηλώνουμε ότι καλό θα ήταν να σταματήσουν να κάνουν τέτοιου είδους σκέψεις. Όσο ο Ηρακλής έχει ανθρώπους που είναι έτοιμοι να δώσουν και την ψυχή τους για το σύλλογο, αυτή την ομάδα δεν μπορεί να την ξεγράψει. Και εμείς είμαστε εδώ, πάντα έτοιμοι να δώσουμε τα πάντα για να συνεχίσει ο Ηρακλής να μετατρέπει τα όνειρα αυτών που θέλουν το κακό τους σε εφιάλτες. Δυστυχώς για όλους αυτούς τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα και θα συνεχίσουν να τραγουδούν στον αιώνα τον άπαντα. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Αυτή είναι η ανακοίνωση από τον Γυμναστικό Σύλλογο και θα διαβάσουμε την απάντηση ουσιαστικά της Επιτροπής Ποδοσφαιρικού Τμήματος, η οποία συστήθηκε σήμερα που έχουν τελειώσει όλα όσον αφορά το θέμα Άρης Πολεοχωρίου. Είδαμε μια ανακοίνωση για πρώτη φορά που θα τη διαβάσω με ονόματα που δυστυχώς δεν την είχαμε δει νωρίτερα. Αλλά ας τη διαβάσω και μετά θα πω σαν να πω και το πολύ πολύ και πάλι κάποιοι να μας κατηγορήσουν. Τι λέει λοιπόν η Επιτροπή Ποδοσφαιρικού Τμήματος που ήθελε να περάσει τον deal Άρης Πολεοχωρίου. Μετά την ανακοίνωση του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλή, θεματοφύλακα αλλά και μητέρα του Συλλόγου μας και σεβόμενοι πλήρως την απόφαση και επιθυμία τους, προβαίνουμε στην παρακάτω δήλωση. Οι μετέχοντες στην Επιτροπή, έχοντας από την αρχή την εντολή και την καθοδήγηση. Ακούστε. Έχοντας από την αρχή την εντολή και την καθοδήγηση από το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Ηρακλή που εκφραζόταν από τον πρόεδρό της, προσπάθησε όλο αυτό το διάστημα πρώτα με την προσπάθεια συνεργασίας με το Σωματείο της Τρίγλιας και μετέπειτα, με το Σωματείο του Άρη Παλαιοχωρίου. Και όχι με όλη τη Μακεδονία όπως μας κατηγορούν. Καταλήξαμε σε μια αξιοπρεπή συζήτηση και συνεργασία παρόντος και του Προέδρου του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ και παρουσία του Νομικού Συμβούλου του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλή με τους παράγοντες του Άρη Παλαιοχωρίου. Κατόπιν τούτου προχωρήσαμε τη διαδικασία απόκτησης του αφημί του Άρη Παλαιοχωρίου και συμφωνήσαμε το ύψος του αντίτιμου αλλά και τον τρόπο καταβολής του. Μέχρι την Παρασκευή που έγινε και η Λαϊκή Συνέλευση εισπράταμε ως Επιτροπή της Αντιδράσης του Κόσμου λόγω κακής πληροφόρησης. Αλλά και μετά το πέρας αυτής, όπου δόθηκαν σχετικές απαντήσεις σε φλέγοντα αλλά και εύλογα ερωτήματα του κόσμου, ότι η απόκτηση του αφημί αυτού με τις όποιες δυσκολίες εμπεριέχει θα αποκτηθεί. Τονίζουμε δε ότι τα μέλη της Επιτροπής προέβησαν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες στις αρμόδιες αρχές, ώστε το νέο αυτό σωματείο να αγωνιζόταν στο γήπεδό μας Καφταζόγλιο Στάδιο. Γήπεδό μας κρατικό είναι, τέλος πάντων. Θα φορούσε τα χρώματα της ομάδας μας γαλανόλευκα και θα είχε ως διακριτικό σήμα το ΙΤΑ και μόνο στη φανέλα και θα προχωρούσε στην άμεση ενσωμάτωσή του από ΕΨΧ στην ΕΨΜΗ. Αυτά προς αποκατάσταση αλήθειας αλλά και προς ενημέρωση του κόσμου του Ηρακλή. Εδώ να ανοίξω παρένθεση και να πω ότι δεν μπορεί να είναι τρελοί αυτοί που άκουσαν ότι δεν μπορεί να μπει μέχρι το Μάιο σήμα και όνομα και ότι μέχρι το Μάιο θα λέγεται η ομάδα Άρης Παλαιοχωρίου και τώρα ξαφνικά αυτό να γίνεται ΙΤΑ. Κάποιος λέει ψέματα. Στο κέριο σημείο ανταλλαγής των εγγράφων στις παραπάνω αρχές ήρθε χθες η μέρα ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών η δήλωση του Προέδρου ότι η πρόταση δεν γίνεται δεκτή και θα ακολουθήσει η έκτακτη συνεδρία του ΔΣ του ΓΣ εκδίδοντας και σχετική ανακοίνωση την οποία και εξέδωσε σήμερα. Μετά από όλα αυτά, η Επιτροπή, σεβόμενη την απόφαση του ΓΣ που εκφράζει, όπως δηλώνει, και τον κόσμο του Ηρακλή, σταματάει την όποια προσπάθεια ολοκλήρωσης απόκτησης του συγκεκριμένου αφημί. Τέλος, ως μέλη της τεράστιας οικογένειας που λέγεται Ηρακλής, εκφράζουμε τη στήριξή μας αλλά και εναποθέτουμε τις ελπίδες μας σε οποιαδήποτε πρόταση προκριθεί και έχει την υποστήριξη της τεράστιας αυτής της οικογένειας του Ηρακλή μας. Τα μέλη της Επιτροπής, Βαφιάδης Νικόλαος, Δανιηλίδης Γρηγόρης, Ηλιάδης Μπάμπης, Ηρακλής Αθανάσιος, Ιωακιμίδης Κωνσταντίνος, Μαρμαρινός Παναγιώτης, Στανιμεράκης Σεραφείμ. Ο κύριος Μαρμαρινός, για όσους δεν γνωρίζουν, ήταν υπεύθυνος των Ακαδημιών επί τον Παπαδόπουλο. Και τώρα αφού διαβάσαμε τις δύο ανακοινώσεις, να μου επιτρέπετε να θυμίσουμε κάποια πράγματα, να μου επιτρέψετε, και να πάμε και στα υπόλοιπα. Πρώτον, λέει η Επιτροπή, εδώ, ότι όλα αυτά τα έκανε έχοντας από την αρχή την εντολή και την καθοδήγηση του ΓΣ Ηρακλή. Και εδώ φυσικά τα ερωτήματα, γιατί είναι πολύ σοβαρό και χοντρό αυτό, πάνε στο ΓΣ Ηρακλή. Πώς γίνεται
χωρίς να κάνει γενική συνέλευση, να αποφασίζει ο γυμναστικός σύλλογος και να λέει το OK στην ομάδα αυτή των ανθρώπων να κλείσουν, όχι να προχωρήσουν, να ολοκληρώσουν την απόκτηση του αφημί του Άρη Παλαιοχωρίου. Πώς γίνεται? Δεύτερον, δεν θα μπορούσε αυτή η επιτροπή που σήμερα μας συστήθηκε με την ανακοίνωσή της να μας συστηθεί πριν ένα μήνα, όταν ξεκινούσε αυτό με τον Άρη Παλαιοχωρίου, μπορεί και λιγότερο, να βγάλει μια ανακοίνωση, να κάνει μια συνέντευξη τύπου, να συνεννοηθεί αφού είχε άριστη, όπως λέει, σχέση και όλα τα συνεννοήθηκαν με τον κύριο Θεό και τον Γυμναστικό Σύλλογο, να κάνουν μια γενική συνέλευση ένα μήνα πριν, προτού προχωρήσουν το οτιδήποτε, να πάρουν το OK και μετά να το προχωρήσουν. Ήταν τόσο δύσκολο? Έχετε καταλάβει τι έχει γίνει σήμερα? Σκοτωνόμαστε μεταξύ μας και θα συνεχίσουμε να σκοτωνόμαστε. Γιατί εσείς φταίτε, όχι εμείς. Μπαίνουν λόγια στο στόμα του καθενός στο Facebook. Σκοτώνεται ο ένας με τον άλλον. Εσείς φταίτε, όχι εμείς. Στα δικά σας μάτια φταίμε εμείς όσοι δεν γουστάρουμε να λεγόμαστε Αρικλείς. Στα δικά σας μάτια φταίμε εμείς που δεν δεχόμαστε το Άρης Παλαιοχωρίου. Και το μοναδικό επιχείρημά σας ήταν, πλέον, αφού δεν υπάρχει άλλη λύση, έχετε άλλη λύση, έχετε λεφτά. Γιατί εσείς έχετε λεφτά? Είπατε ποτέ στον κόσμο ποιος θα χρηματοδοτήσει αυτό το project του Άρη Παλαιοχωρίου? Είπατε ποτέ στον κόσμο ποιος κάνει τις μεταγραφές? Είπατε ποτέ στον κόσμο ποιοι είστε? Και κάτι ακόμα. Δεν πέθανε σήμερα ο ποδοσφαιρικός Ηράκλης. Μην ακούω χαζά. Σήμερα πέθανε ο Άρης Παλαιοχωρίου. Γιατί ο Άρης Παλαιοχωρίου δεν θα κατέβει στο πρωτάθλημα της Δέλτα Εθνικής. Όχι ο Ηράκλης. Ο ποδοσφαιρικός Ηράκλης σταμάτησε να υπάρχει τον Απρίλιο, όταν και τελείωσε το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Άιντε, γράφουν όλοι, πέθανε ο Ηρακλής και πέθανε ο Ηρακλής και πέθανε ο Ηρακλής και πάει ο Ηρακλής και ποιο θα βλέπουμε στο γήπεδο? Πείτε μου ρε παλικάρια μου, πόσοι πηγαίναμε πέρυσι στο γήπεδο και βλέπαμε τον Ηρακλή στο γήπεδό μας, το Καφτανζόγλιο? Πόσοι? 5.000? 10? 20? Σήμερα όλοι τι θα βλέπουμε φέτος? Πέρυσι πόσοι πηγαίναμε και βλέπαμε? Σήμερα πέθανε ο Ηρακλής και τι θα κάνουμε? Θα πηγαίναν τα παιδιά σας στο σχολείο και θα τους κάναν μπούλικ οι συμμαθητές τους και θα λέγανε ήρθε το αρικλάκι. Θα σας άρεζε αυτό? Πήγατε να κάνατε κάτι, αλλά επειδή πήγατε να το κάνετε με τέτοιο τρόπο χωρίς να ενημερώσετε κανέναν, είδατε ότι αποτύχατε. Το Άρης Παλαιοχωρίου δεν αρέσει σε πολύ κόσμο. Υπάρχουν κάποιοι που τους αρέσει. Υπάρχουν κάποιοι που λένε έλα μωρέ λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες να λέγεται η ομάδα του Άρης Παλαιοχωρίου. Οκ. Okay. Ποτέ όμως δεν το κάνατε σωστά. Τα βρήκατε μεταξύ σας, πήρατε και ένα OK από το γάμα σίγμα, ανεπίσημο OK από το γάμα σίγμα, και το προχωρήσατε. Και το κλείσατε και το ολοκληρώσατε. Και μας φέρατε ή τάνι επιτάς. Ή Άρης Παλαιοχωρίου ή δεν παίζουμε πουθενά. Και εμείς που λέμε ότι δεν θέλουμε Άρης Παλαιοχωρίου, κατηγορούμαστε ότι κατεβάσαμε τα ρολά. Εμείς τα κατεβάσαμε τα ρολά ή εσείς που 5 μήνες δεν βρίσκατε λύση? Ή που 3 μήνες περιμένατε τον Παπαδόπουλο? Το Χατζόγλου και τον Παπαδόπουλο τους κυνηγήσατε που πήγανε στον Ευγενίου και του είπαν μη τυχόν και κάνεις τον deal με την Τρίγλια. Κλεισμένη ήταν η Τρίγλια. Το ξέρετε πολύ καλά. Εσείς την κλείσατε. Σήμερα λοιπόν σας στέει ο κόσμος που δεν θέλει Άρη Παλαιοχωρίου. Ο κόσμος που δεν θέλει Άρη Παλαιοχωρίου, αυτός κατέβασε το story με το μυαλό σας.
Όχι όλοι αυτοί οι επικίνδυνοι που καταστρέψαν τον Ηρακλή και από τέλη Απριλίου που τελείωσε το πρωτάθλημα μέχρι 17 Σεπτεμβρίου δεν φέρανε μια λύση. Και όσον αφορά για τη Μακεδονία που λέει ανακοίνωση, μόνοι σας βγάζατε προς τα έξω και τον Ίασμο Κομωτινής και τον Κυλκισιακό και όλα. Δικά σας μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος. Δεν τα βγάζαμε από το μυαλό μας. Ο Ίασμος Κομωτινής πού είναι? Α, στη Θράκη είναι, δεν είναι στη Μακεδονία. Δεν το κάνατε σωστά. Δεν το κάνατε ηρακλίδικα. Δεν το κάνατε όπως έπρεπε. Πήγατε στη Μούχτη να το περάσετε. Και την Παρασκευή δεν πάρθηκε καμία απόφαση. Η ψηφοφορία ήταν παροδία. Πάνω χέρια, κάτω χέρια, δεξιά χέρια, αριστερά χέρια. Και αυτά που λέω τα λέω σε εκπομπή. Για να μην κατηγορηθούμε πάλι ότι εκπροσωπούμε κανέναν. Κάποιον. Δεν παρουσιάσατε το πλάνο. Δεν πήρατε τον κόσμο με το μέρος σας. Πώς θα το τσουλούσατε αυτό το πράγμα? Με τον κόσμο απ' έξω να σας βρίζει. Στη Γάμα Εθνική τους συσπυρώσατε όλους και μπράβο σας. Και τον Νίκο τον Βαφιάδη και τον Ιωακιμίδη και όλους συγχαρητήρια σας δίναμε από εδώ κάθε μέρα για αυτό που κάνατε. Τώρα δεν το κάνατε έτσι όμως. Δεν το μαζέψατε τον κόσμο, δεν το συσπυρώσατε. Δεν του αποδείξατε ότι αυτό που πάτε να κάνετε είναι σωστό. Στη Μούχτη. Πήραμε οκ από το Γάμα Σίγμα. Τεράστια ευθύνη του Γάμα Σίγμα. Πώς το δίνεις το οκ έτσι? Χωρίς συνέλευση δίνεις οκ. Μόνος σου. Και ας σταματήσει πια αυτή η καραμέλα, αφού δεν έχεις άλλη λύση. Να πάμε να βρούμε το αφημί του Ολυμπιακού Τερψιθέας και του ΠΑΟΚ Σταυρού. Θέλετε να λέγει το Ηρακλής ΠΑΟΚ Σταυρό Ηρακλής ή Ολυμπιακό Τερψιθέο Ηρακλής? Αφού δεν σας πειράζει το Άρης Παλαιοχωρίου, δεν σας πειράζει ούτε το Ολυμπιακό Ηρακλής ούτε το ΠΑΟΚ Ηρακλής. Αφού δεν υπάρχει άλλη λύση όπως λέτε. Και ναι, δεν υπάρχει άλλη λύση, όντως. Αλλά σε αυτό δεν φταίει ο κόσμος που λέει ότι δεν θέλω Άρη Παλαιοχωρίου. Σταματήστε να το κάνετε αυτό. Είναι άσχημο, είναι άδικο. Σκοτωνόμαστε στα Facebook. Γιατί? Αυτοί που κάναν το κομμάτι σε όλο το καλοκαίρι, μια χαρά είναι στα ούζα. Εμείς τρώμε τα σωθικά μας κάθε μέρα και σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Ξεκολλάτε. Η μεν και η δε. Όσοι γουστάρουν τον Άρη Παλαιοχωρίου, γουστάρουν τον Άρη Παλαιοχωρίου για τους λόγους τους. Και όσοι γουστάρουν τον Άρη Παλαιοχωρίου, κατηγορούν τους άλλους ότι αυτοί έβαλαν τα φόπλακα στην ομάδα. Δηλαδή επειδή δεν θέλω εγώ τον Άρη Παλαιοχωρίου, πρέπει να κατηγορηθώ ότι εγώ έβαλα τέλος στην ομάδα. Εγώ το έβαλα το τέλος. Όχι ο Τον Παπαδόπουλος, όχι ο Θοδωρίδης, όχι ο Χατζόγλου, όχι οι υπόλοιποι του ΔΣ. Όχι αυτοί που πέντε μήνες δεν μπορούν να βρουν μια λύση και σκοτώνονται μεταξύ τους και μαλώνουν. Όχι ο ΓΣ, ο κόσμος φταίει. Επειδή τόλμησε και είπε ότι δεν θέλει τον Άρη Παλαιοχωρίου γιατί δεν γουστάρει να πηγαίνει στο σχολείο και να το λένε οι συμμαθητές του Αρικλή. Ο κόσμος έβαλε την ταφόπλακα. Δεν τη βάλατε εσείς. Όχι πια. Έλα μωρέ, για έξι μήνες. Τι έξι μήνες ρε παιδιά, μια χρονιά είναι έξι μήνες. Μάιο πιάνουμε έξι μήνες. Και θα είναι ρετσινιά για όλη μας τη ζωή. Άμα το αντέχετε εσείς, τι να σας πω, κάντε το. Και ξαναρωτάω, όλοι εσείς που σήμερα είπατε πω πω και εμείς τι θα κάνουμε τώρα. Αναρωτηθήκατε πέρυσι που είχαμε ομάδα στη Β' Εθνική, πόσους βλέπατε δίπλα σας? Βλέπατε χίλιους. Βλέπατε 2.000. Και πώς θα γινόταν αυτή η έναρξη και η συσπήρωση με ένα όνομα που δεν αρέσει το Άρης Παλαιοχωρίου? Πώς θα συσπηρώνατε τον κόσμο? Θέλατε να κάνετε μια ομάδα για να πηγαίνετε 30 άτομα που συμφωνείτε με τον Άρη Παλαιοχωρίου και 100 και 200. Γιατί τόσοι θα πηγαίνατε? Τόσο πολύ θα σας λείψει που δεν θα βλέπετε Άρη Παλαιοχωρίου? Ρε για τον Ηρακλή μιλάμε.
Το κάναμε, λέει, με την ΑΕΠ. Το ίδιο είναι. Με την ΑΕΠ ήταν πρώτον αφημία αντίδρασης και δεύτερον δεν λεγόταν Άρης Παλαιοχωρίου. Και τρίτον δεν κυνήγησε ποτέ όπως ο Άρης Παλαιοχωρίου τον Ηρακλή στα χαρτιά για να του πάρει τη θέση. Και το ξαναλέω. Αν θέλατε να έχετε τον κόσμο κοντά σας, τα ΜΜΕ όπως είπατε, γιατί και τα ΜΜΕ φταίνε φυσικά, κοντά σας, κάντε συνέντευξη τύπου, κάντε γενική συνέλευση, κάντε ανοιχτό κάλεσμα, ενημερώστε πριν το κάνετε. Εσείς πήγατε προχθές και βάλατε φανέλα και παίξατε ως Ηρακλής χωρίς να έχετε πάρει το OK. Δεν γίνεται έτσι ρε παιδιά. Και σήμερα είπατε στην ανακοίνωση για ΙΤΑ και προχθές παίξατε με τον Ημίθεο. Επειδή ήταν φιλικό, ακοροϊδευόμαστε δηλαδή. Δεν το κάνατε όπως πριν δύο χρόνια. Που στη ΓΑΜΑ Εθνική ήταν όλοι μαζί σας και τρέχαν παντού σε όλα τα χωριά. Και φέτος θα τρέχανε. Με την Τρίγλια δεν θα υπήρχε καμία αντίδραση. Δεν κυνηγήσατε όμως τον Παπαδόπουλο και τον Χατζόγλου που πήγανε στην Τρίγλια. Δεν είδα να βγάζετε κάποια ανακοίνωση εναντίον τους. Όσοι είναι υπέρ του Παλαιοχωρίου δεν κράζουν αυτούς που βάλαν πραγματικά τα φόπλακα, που λέγανε 99% θα παίξουμε Super League. Κράζουν τον Κοσμάκη που απλά δεν γουστάρει να λέγεται Άρης Παλαιοχωρίου η ομάδα του. Αυτό τον κόσμο κατηγορούν και του λένε έβαλε τα φόπλακα σήμερα, πέθανε ο Ηράκλης. Κανένας Ηράκλης δεν πέθανε. Ο Δημήτρης γράφει: Γιώργο, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για αυτούς που τελείωσαν το ποδοσφαιρικό Ηρακλή χωρίς την ύπαρξη εναλλακτικής πρότασης, ώστε η ομάδα να συνεχίσει να υπάρχει έστω και με τη μεταβατική λύση για ένα χρόνο του Παλαιοχωρίου. Ορίστε. Φίλε μου Δημήτρη, για σένα είναι μεταβατική λύση. Για μένα δεν είναι μεταβατική λύση όλη μου τη ζωή να με κοροϊδεύουν και να με λένε Αρικλή. Μπράβο σε αυτούς που ανοίγουν διάπλατα το δρόμο του συμπολίτη για το Καφτατζόγλιο. Άλλη καραμέλα. Δεν μου λέτε, το Καφτατζόγλιο ανήκει στον Ηρακλή. Το τελευταίο που λες σε μένα δεν μ' αγγίζει. Καληνύχτα και σε σένα. Αν ο Ηρακλής έπεσε φέτος, δεν θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ πάλι να πάρει το Καφτατζόγλιο. Τι θα τον εμπόδιζε. Κρατικό δεν είναι. Ποια είναι η διαφορά. Αν πέρυσι ο ΠΑΟΚ ήθελε να πάρει το Καφτατζόγλιο, δεν θα μπορούσε να το πάρει. Άμα του το έδινε το κράτος. Τι λέτε. Μεταβατική λύση χαρακτήρισε ο φίλος ο Δημήτρης το να μας κοροϊδεύει το σύμπαν ως Αρικλή. Μεταβατική λύση με ποια προοπτική, φίλε μου Δημήτρη. Με ποια προοπτική να παίξει ομάδα Δέλτα Εθνική. Προσέξτε. Και να ξεφτυλιστείς να γίνεις Αρικλής και να παίξεις και Δέλτα Εθνική. Με προοπτική τι. Πόσοι θα πηγαίναν να δουν τον Άρη Παλαιοχωρίου για μια χρονιά στο Καφτατζόγλιο στη Δέλτα Εθνική με την αστραπή Μεσοποταμίας. Για πες μου. Όσοι πήγαν πέρυσι στη Β' Εθνική που ήταν ελάχιστοι. Μεταβατική. Να συμφωνήσω με το μεταβατική. Αν ανέβαινε η ομάδα ποιος θα βάζει τα λεφτά. Τα είχαμε αυτά ως πλάνο. Τα είχαμε ως σχέδιο. Ή πάμε να το κάνουμε. Και άμα δεν πάει του χρόνου, δεν πειράζει, θα πάρουμε άλλο αφημί μετά. Απαντήθηκαν ποτέ αυτά. Καλησπέρα Γιώργο, και τώρα τι κάνουμε. Το ερώτημα δεν απευθύνεται σε σένα, αλλά γενικά σε όσους αποφάσισαν να μην υπάρχει ποδόσφαιρο στον Ηρακλή φέτος. Φίλε μου Ευάγγελε, δεν το αποφάσισαν αυτοί που δεν θέλουν τον Άρη Παλαιοχωρίου. Το αποφάσισαν αυτοί που έφεραν ή Άρης Παλαιοχωρίου ή τίποτα. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Υπήρχαν 5 μήνες. Μην τα ρίχνετε στον κόσμο που δεν θέλει Άρη Παλαιοχωρίου. Μην λέω πάλι τα ίδια. Τι θα γίνει με τα παιδιά της ΚΑΠΑ 19. Αυτό θα πρέπει να το σκεφτούν αυτοί που 5 μήνες δεν βρίσκαν λύση. Υπάρχει μήπως κάτι άλλο, ας απαντήσει κάποιος στη βάση του το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και όχι αν ήταν καλή λύση μέσω Παλαιοχωρίου. Θεωρώ ότι όπως κάνουν κάποιοι άλλοι, έτσι και εγώ στηρίζω το σύλλογο οικονομικά, διαρκείας πλέον του χρόνου που αφιερώνουν την αποφασία μου στα γήπεδα. Σε ενημερώσει κάποιους από αυτούς που αποφάσισαν, σε ακούω χαρούμενο. Παίζει κάτι άλλο. Πάντως αυτή η ανακοίνωση στο ΓΣ δεν λέει τίποτα. Χαρούμενο.
Δεν ξέρω πώς με κατάλαβες. Ο Μπίλι μπορεί να με δει πόσο χαρούμενος είμαι. Ε, Μπίλι, δεν βλέπεις. Λάμπω από χαρά. Δεν είμαι χαρούμενος, λέει Ευαγγελή, όχι. Καθόλου χαρούμενος δεν είμαι. Ο Παναγιώτης γράφει από Πάτμο: διαβάζοντας τη σημερινή ανακοίνωση Επιτροπής για την υπόθεση Παλαιοχώρη, θα ήθελα να σχολιάσω ότι είναι μια αξιοπρεπής και μετριοπαθής τοποθέτηση. Το μεγάλο ερωτηματικό που τίθεται σε όλους μας είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής δεν υπάρχει πουθενά. Ενώ θα υπήρχε, ρε παιδιά, αν λεγόταν Άρης Παλαιοχωρίου, θα με τρελάνετε σήμερα εσείς πραγματικά. Ούτε καν ελπίδα για κάτι που θα ακολουθήσει στο μέλλον. Ο μεγαλοπιχειρηματίας επενδυτής, όσο περνά ο καιρός, καταντά όνειρο θερινής νυχτός. Πιστεύω ότι οι αντιδράσεις στην υπόθεση Παλαιοχώρη, ότι μόνο κακό έκανα στην αναγέννηση και ανασυγκρότηση του Ηρακλή, θα είμαι ο πρώτος που θα χαρώ αν οι παραπάνω απόψεις μου διαψευστούν. Φίλε μου Παναγιώτη. Α, ο Κωνσταντίνος γράφει: καλησπέρα, μιλά σωστά, είμαι μαζί σου και σε κυνηγάνε, λέει ο Κωνσταντίνος. Ε, τέλος πάντων. Ε, φίλε μου Παναγιώτη από την Πάτμο. Αυτό που κάποιοι χαρακτηρίζουν λύση τον Άρη Παλαιοχωρίου δεν είχε όραμα, δεν είχε προοπτική, δεν είχε επενδυτή. Είχε μια ντροπιαστική εξέλιξη να λέγεται ο Ηρακλής Άρικλής και να τον κοροϊδεύουν όλοι. Και από εκεί και πέρα θα έπεσε στη Δέλτα Εθνική, τέταρτη κατηγορία. Δεν θα το ακολουθούσαν πολλοί, θα το ακολουθούσαν ελάχιστο όλο αυτό το εγχείρημα, το οποίο ήταν άρρωστο από την αρχή μέχρι τέλους. Όταν δεν έχεις τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, μην μου πει κάποιος για τα 30 χέρια, 50 που σηκώθηκαν, πόσα ήταν στο Κατσάνιο. Είπαν ότι έχουν χρηματοδότη. Ποιος είναι ο Θοδωρίδης? Να τον παρουσιάσουν. Δεν τον παρουσίασαν. Και το ξαναλέω. Η Επιτροπή θα έπρεπε πρωτίστως να κατηγορήσουν αυτούς που μας έφεραν εδώ. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής θα έπαιζε στην τρίτη εθνική κατηγορία με το αφημί της Τρίγλιας και νομίζω ότι θα βλέπαμε παιχνίδια, φιλικά θα βλέπαμε ήδη. Δεν είδα κάποια επιτροπή να βγάζει ανακοίνωση κατά αυτών που χάλασαν τον deal και έχω πει πολλές φορές ποιοι είναι. Ο Ιωάννης γράφει: η λύση Παλαιοχωρίου είναι ίδια με τη λύση Ηρακλία Μπελοκήπων. Στήριξη στο ΓΣ και σε όλα τα τμήματα του Συλλόγου χίλια χρόνια και άλλα τόσα λευτεριά στον πολιτικό κρατούμενο ΓΣ Ηράκλης. Ο Γιώργος γράφει από τη Βοστόνη: γεια σου Γιωργάρα, ας μας πει το ιδρυτικό τι έκανε με την ΑΕΠ οντίον. Το θέμα είναι ακόμα ανοιχτό. Πρώτα κλείνει εκείνο και μετά πασαλού. Το μόνο καλό είναι ότι οι ακαδημίες είναι πλέον στα χέρια του Ηρακλή μας. Ναι, μέσω του Γυμναστικού Συλλόγου είναι εκεί. Γεια σου φίλε Γιώργο, τα λες σωστά. Έγινε το σωστό. Ηρακλή Ραμόλο γράφει ο Κωνσταντίνος. Το χειρότερο απ' όλα, βλέπετε ότι διαβάζω όλες τις απόψεις. Είτε συμφωνούν μαζί μου, είτε δεν συμφωνούν μαζί μου. Εγώ δεν είμαι τίποτα για να αποφασίσω. Λέω την ψυχούλα μου και τίποτα άλλο. Το χειρότερο είναι ότι σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Και αυτό θα συνεχιστεί. Αντί όλοι μαζί να κυνηγάμε αυτούς που έκαναν το κακό στον Ηρακλή. Αυτοί που έκαναν τα εγκλήματα εις βάρος του Ηρακλή, που έκαναν το μεγάλο κακό στον Ηρακλή, αυτή είναι μια χαρά. Και εμείς σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Οι του Άρη Παλαιοχωρίου να λένε στους υπόλοιπους ότι βάλαμε τα φόπλακα επειδή δεν δεχτήκαμε τη λύση που μας προτείνουν να γίνουμε Ηρακλής. Εμείς τη βάλαμε τα φόπλακα. Όχι όλοι αυτοί που 5 μήνες τα κάνανε τα σκά. Γιατί έτσι τα κάνανε. Και βλέπετε τι έχει γίνει, έτσι. Όλο το καλοκαίρι. Άλλοι πηγαίναν στον Καραϊσκάκη, άλλοι πηγαίναν στο Βόλο, άλλοι πηγαίναν στη Λαμία, άλλοι πηγαίναν στον Κρόνο Αργυράδων, άλλοι πηγαίναν στην Τρίγλια. Και τώρα τους θέλει ο κόσμος που δεν θέλει τον Ηρακλή. Άλλοι δίναν οκ, άλλοι παίρναν οκ. Και τώρα τους θέλει ο κόσμος που δεν θέλουν τον Ηρακλή. Παρουσιάζοντας αυτό ως μοναδική λύση. 17 Σεπτεμβρίου. Και κατηγορούν όλους εμάς που δεν θέλαμε τον Άρη Παλαιοχωρίου ότι εμείς βάζουμε τη ταφόπλακα. Δεν τη βάλαν αυτοί τόσους μήνες που μας φέραν εδώ. Λοιπόν, χθες υπήρξε έκτακτο ΔΣ στην
στο Γυμναστικό Σύλλογο. Σήμερα βγήκε και αυτή η ανακοίνωση. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Με τον κύριο Γιώργο Κυρίτση, ο οποίος τοποθετήθηκε και ως νομικός εκπρόσωπος και ως μέλος του ΔΣ πρόσφατα στη Γενική Συνέλευση, όπως και να ήταν αυτή, στο Κατσάνιο. Κύριε Κυρίτση, καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλησπέρα και από μένα. Να διευκρινίσουμε, η τοποθέτησή μου ήταν προσωπική. Α, okay. Δεν έκφραζα εκεί τη στιγμή τις απόψεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γυμναστικού Συλλόγου. Ήταν προσωπικές καθαρά οι απόψεις. Εντάξει. Το νομικός εκπρόσωπος είναι μια ιδιότητα, απλά εντάξει, και τη στιγμή νομικός μιλήσατε... εκπρόσωπος, κοιτάτε να δείτε, επειδή πολλά έχουν ακουστεί και διαβάζουμε... Θα πάμε και σε όλα, Όχι, για τις τελευταίες ημέρες γίνουν συναντήσεις με νομικούς εκπροσώπους και τα λοιπά. Λοιπόν, κάθε στιγμή θα πρέπει να το λέμε ξεκάθαρα. Μίλησε, ήταν προσωπική η τοποθέτηση. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο διατάφτα. Πάρθηκε μία απόφαση από το Γυμναστικό Σύλλογο με καθυστέρηση για τους υπολείπους, για τους περισσότερους μάλλον, όπως το βλέπουμε απ' έξω, για να τελειώσει αυτή η υπόθεση του Άρη Παλαιοχωρίου. Προφανώς, κύριε Κυρίτση, δόθηκε και η αφορμή από αυτό που έγινε προχθές, το να βλέπετε, θα μας πείτε τι εξήγηση υπάρχει γι' αυτό, την ομάδα του Άρη Παλαιοχωρίου να κατεβαίνει στο γήπεδο φορώντας φανέλα του Γυμναστικού Σύλλογου Ηράκλης. Φαντάζομαι ότι και αυτό ήταν μια αφορμή που σας ταρακούνησε, να το πω. Έγινε χθες το ΔΣ και πήρατε την απόφαση που πήρατε. Ένα είναι αυτό, να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό. Είναι η όλη αντίδραση που υπήρχε από τον κόσμο όλο το τελευταίο διάστημα. Παρόλο που κατηγορήθηκε ο Γυμναστικός Σύλλογος για αδράνεια, για οτιδήποτε, αυτό που θέλω να πω ήταν ότι ο Γυμναστικός Σύλλογος απλά έδειχνε μία υπομονή, θέλοντας να αφήσει αυτούς που πήραν τις πρωτοβουλίες για να φέρουν την πρόταση στον κόσμο του Ηρακλή, να έχουν όσο γίνεται τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη πρόταση. Πράγμα που κατά την άποψη... Όχι να ολοκληρώσουν κάτι, να φέρουν πρόταση. Όχι, να φέρουν πρόταση. Γιατί η ανακοίνωση σήμερα της Επιτροπής λέει ότι πήρε το γάμα σίγμα για να τελειώσουν την ιστορία. Όχι. Κοιτάτε να δείτε, τουλάχιστον όσο ξέρω τι εγώ. Λέει η ανακοίνωση, σας λέω έτσι. Ναι, τα διάβασα και δεν είναι ακριβώς έτσι. Ή τουλάχιστον, ας πούμε, τη γνώση που έχω εγώ. Μπορεί να έχουν συμβεί και πράγματα τα οποία εγώ δεν τα γνωρίζω. Λοιπόν, τα μέλη της Επιτροπής λένε ότι πήραν το OK από το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ και από το Φώτη το Θεό να προχωρήσουν τον deal με τον Άρη Παλαιοχωρίου. Το λέω πολύ απλά. Λοιπόν, αυτό λέει δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, ναι, το ξέρω ότι διάβασα, δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση. Και έχει ενδιαφέρον να σας ακούσουμε, φυσικά. Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση. Δεν υπάρχει συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου που να δόθηκε αυτό το OK. Να δεν, γίναν διάφορες συναντήσεις και συζητήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και όχι με τη στενή του έννοια, με την πολύ ευρύτερη έννοια. Και μάλιστα ήταν οι συναντήσεις με την ομάδα του Βόλου, στην πορεία με την ομάδα της Τρίγλιας. Για να είμαι ειλικρινής, τους απουσίαζα και το καλοκαίρι κάποιες μέρες. Εκ των υστέρων έμαθα αυτήν και την ιστορία με την ομάδα από το Παλαιοχώρι. Γίνεται ο ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ να δίνει OK έτσι προφορικά? Όχι. Μέχρι στιγμής οι όλες συζητήσεις οι οποίες έχουν γίνει στο Γυμναστικό Σύλλογο ήταν να έρθει μια ολοκληρωμένη πρόταση, να δούμε το σχέδιο, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το στηρίξουμε και αν είναι αυτό το οποίο θα μπορέσει να στηρίξει ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής. Η Επιτροπή όμως, επιμένω, του Ποδοσφαιρικού Τμήματος λέει άλλα. Εντάξει, καλά κάνουν. Ας λένε ό,τι θέλουν. Τουλάχιστον σε δική μου γνώση δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπήρχε το OK να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Άρη Παλαιοχωρίου. Και μάλιστα, κοιτάξτε να δείτε, και αρχούν να με διαψεύσουν. Σε μια τελευταία συνάντηση που κάνανε ως ιδρυτικό σωματείο ΑΕΠ Ηρακλής, λοιπόν, τους είχα πάει ένα προβληματισμό. Ότι δεν γίνεται να προχωρήσετε σε οτιδήποτε άλλο, εάν πρώτα δεν έχετε παραιτηθεί καταρχήν από το σωματείο το οποίο εκπροσωπείτε. Δεν γίνεται. Δηλαδή, ποιο σωματείο εκπροσωπούσαν στη συζήτηση, ποιες υπογραφές πέσανε και με ποια ιδιότητα. Με την ΑΕΠ, ποντίον, ως μέλη του Γυμναστικού. Σήμερα υπέγραψαν ως υπεύθυνη, ως Επιτροπή Ποδοσφαιρικού Τμήματος. Εντάξει. Ως Επιτροπή Ποδοσφαιρικού Τμήματος. Κοινού. Μπορεί να μας δώσουν μια εξήγηση.
Που ήθελε δοκλημένα... τον deal του Άρη Παλαιχωρίου. Μόνο καλά. Μου τα απαντάω, ξέρω εγώ. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν. Μας είπε ο κύριος Ακυμίδης ότι έχει προχωρήσει η διαδικασία, ότι υπάρχουν κάποια απογορευτικά τα οποία θα προχωρήσουν. Λοιπόν, σε καμία περίπτωση αυτά που μας ανακοίνωσε ο κύριος Ακυμίδης, σε εισαγωγικά κατά την άποψή μου συνέλευση, μία μάζοξη μερικών Ηρακλειδίων, γιατί δεν ήταν ο Ηρακλή στην υποτιθέμενη γενική συνέλευση, υπήρχε μια τεράστια και μεγάλη αποχή. Πολύ μεγάλη. Δικαιολογημένη ή αδικαιολόγητη, δεν θα το κρίνω εγώ, ο καθένας θα το κρίνει από μόνος. Λοιπόν, για να μπορέσει να δούμε το τι γίνεται. Και έρχεται μια πρόταση σχεδόν τελειωμένη, η οποία λέει: έχουμε συμφωνήσει. 1, 2, 3. Χρέη από εδώ τα ελέγχουμε. Έχουμε έρθει σε επαφή με την Ένωση της Χαλκίδης κτλ. Το αυτονόητο είναι πρώτα κάντε τα και μετά ελάτε και πέστε. Ότι κοιτάτε να δείτε, εμείς έχουμε αυτή την πρόταση, έχουμε αυτά τα στοιχεία μπροστά μας. Τι λέει ο Γυμναστικός Σύλλογος, τι λέει ο κόσμος του Ηρακλή. Και να προσθέσω κάτι, κύριε Κυρίτη, συγγνώμη σας διακόπτω. Λέει σήμερα η Επιτροπή, αυτοί που υπογράφουν, ότι εμείς το OK το πήραμε. Και λέμε, υποθέτουμε, κάνω το συνήγορο του διαβόλου τώρα, ότι ο κύριος Θεός, δεν ξέρω ποιος, τους έδωσε ένα προφορικό OK. Με ένα προφορικό OK προχωράς εσύ να κλείσεις deal χωρίς να έχει γενική συνέλευση. Χωρίς να έχεις να παρουσιάσεις το πλάνο σου. Δεν είναι το θέμα της γενικής συνέλευσης. Ότι ο κόσμος του Ηρακλή θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να είναι ενημέρωση. Μα πώς λοιπόν, ενημερωνόταν, θεώρησαν, μέσω γενικής συνέλευσης ενημερωνόταν. Κάποιοι το θεώρησαν ότι δεν έπρεπε να γίνεται ενημέρωση γιατί χαλάνε οι συμφωνίες κτλ. Έχουμε δει διάφορα κομικοτραγικά... Αν γινόταν ενημέρωση του κόσμου θα χαλούσε δηλαδή συμφωνία ενώ τώρα που δεν έγινε προχώρησε. Φορές, τουλάχιστον έχω, αυτό που έχω διαβάσει πολλές φορές είναι αυτό το πράγμα βέβαια. Για την ενημέρωση που γίνονται, να πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Από διάφορα site τα οποία είναι φύλλα προσκεκριμένα προς τον Ηρακλή, ναι. Λοιπόν, υπήρχε μια παραπληροφόρηση. Τουλάχιστον, ας πούμε, εκ των πραγμάτων ή έστω από αυτά που βλέπουμε. Ή, μπορεί ή να τα παραπληροφορούσαν, μια... δεν ξέρω. Μπράβο, μπορεί να υπήρχε και αυτό. Αλλά πρέπει να γυρίσουμε το κείμενο. Δηλαδή, τι θέλανε από τον Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλή. Από τα δε, τι περιμένανε. Περιμένανε. Χωρίς να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη συμφωνία γραπτή, δεν είχαμε τίποτα στα χέρια μας. Ήταν τελείως έολο. Τελείως έολο αυτό που βλέπαμε. Άρα είχαμε να γυρίσουμε πίσω στην ιστορία του 12. Υπήρχε μια απόφαση μιας γενικής συνέλευσης με τις αντιθέσεις, με τις διαφωνίες οι οποίες υπάρχουν και μια απόφαση μαζικά όμως. Ότι κοιτάξτε να δείτε πάμε να στοιχηθούμε ουσιαστικά πίσω από μια άλλη ομάδα και να τη μετατρέψουμε στην πράξη. Να είναι η ομάδα του το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ηρακλή. Το θυμάστε το 2012 ναι. Με την ομάδα την ΑΕΠ Κατερίνης. Λοιπόν, εκεί υπογραφήκανε κάποιες συγκεκριμένες συμφωνίες. Λοιπόν, μπήκανε στο σωματείο μέσα. Δικλείδες, ονόματα, σήματα, τα πάντα. Στο σωματείο. Πέρασε πριν παραδοθεί, πριν υπογραφεί το μνημόνιο συνεργασίας, το σωματείο κυριαρχούσε από άτομα του Ηρακλή. Και εκλέξαν την διοίκηση του Ηρακλή. Οι Ηρακλειδείς μπήκανε μέσα στο σωματείο. Γιατί αν δεν ελέγχεις το ερασιτεχνικό σωματείο, πρέπει να δείτε, ο Άρης Παλαιχωρίου δεν είναι καμιά ΠΑΕ. Πάω αγοράζω τις συμμετοχές ή είναι νεοσύστατη η ΠΑΕ. Πάω και βάζω τα χρήματά μου και είμαι ο πρόσωπος που κάνω την εγγραφή και παίρνω τις συμμετοχές και έτσι η ΠΑΕ ονομάζεται όπως ονομαστεί μαζί με το... και την ελέγχω. Εδώ μιλάμε για ένα ερασιτεχνικό σωματείο. Και εγώ αυτό που δεν... την απάντηση και στο ερώτημα που έβαζε είναι το εξής. Πόσα μέλη έχουν εγγραφεί, τα οποία είναι του Ηρακλή, και αν έχουν προκριθεί εκλογές και έχει εκλεγεί διοικητικό συμβούλιο, το οποίο είναι το συμφερόντο του Ηρακλή. Κανένα δεν μου απάντησε πάνω σε αυτό. Γιατί λοιπόν δεν κάνανε υπομονή να προχωρήσουν και να μας πούν, παιδιά, να, εδώ το ελέγχει ο Ηρακλής αυτό το σωματείο. Και χωρίς αυτές... Καλές είναι οι ανακοινώσεις. Λοιπόν, αλλά τουλάχιστον να λένε τα πράγματα. Και μάλιστα, θα ήθελα να πω και σε κάποιους ανθρώπους. Ούτε σκατζόχυροι υπάρχουν στον Ηρακλή, ούτε οποιοδήποτε άλλα ζώακια μπορεί να φανταστούν, οι οποίοι καθίσανε και να βάλουν το κεφάλι στο ντουρβά για αυτήν την ιστορία. Και θέλω να μου απαντήσουν ότι από το 12 μέχρι το 17 που ήτανε. Για το Γυμναστικό Σύλλογο πάντα αναφέρομαι.
που ήταν όταν αυτό το σωματείο, η μήτρα όλων των τμήματων, ήταν έτοιμη να διαλυθεί. Πού ήταν το 15 και το 16 όταν έγινε η προσπάθεια από την περιφέρεια να διαγραφεί ο γυμναστικός σύλλογος στο σωματείο του Ηρακλή, να διαγραφεί από τα μητρώ του πρωτοδικείου. Όλοι αυτοί λοιπόν πού ήταν. Εγώ δεν λέω ότι είμαστε αλάθαστοι. Έχουν γίνει λάθη, έχουν πολλά πράγματα. Προσπαθήσαμε όμως να κρατήσουμε και συνεχίζουμε να κρατάμε το κομμάτι το οποίο λέγεται Ηρακλή ζωντανό. Καταλαβαίνετε όμως ότι εάν η ανακοίνωση που έχουν βγάλει σήμερα έχει δώσει αλήθεια, είναι σοβαρό. Δεν μπορούν να δίνονται τα OK από το ΓΣ προφορικά. Όχι, σας λέω δεν έχει δοθεί κανένα. Δεν ξέρω προφορικά αν κάποιος άνθρωπος και τα λοιπά, που δεν νομίζω. Λοιπόν, μπορεί να σας πω λίγο κάτι. Αυτό που μπορεί και να γίνει προφορικά να δόθηκε. Δεν δόθηκε να προχωρήσει και να υπογραφεί καμία συμφωνία στο όνομα του Γυμναστικού Συλλόγου. Γιατί για να έχει, και δεν θα ένα το τυπικό οποιαδήποτε κυρώτα χωρίς να υπάρχει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για παραχώρηση του σήματος κτλ. Και δεν μπορούσε να γίνει. Αλλά ποια είναι η συμφωνία? Εγώ δεν είδα καμία γραπτή συμφωνία. Άρα λέτε καμία ότι μπορεί συμφωνία. Να δόθηκε κυνηγήστε το φέρτε μας την πρόταση. Προς διερεύνηση μπορεί και να έγινε. Χωρίς να έχω γνώση, μπορεί και να έγινε. Είναι διαφορετικό. Μπορεί και να έγινε. Είναι διαφορετικό το ένα και διαφορετικό ότι υπήρχε εντολή για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Άρη Παλαιοχώρη. Ερώτηση απλή. Γιατί όταν έγινε το πρώτο τηλεφώνημα στον Φώτη Θεό, στο Γάμα Σίγμα, στον οποιοδήποτε από μην την... Στο Γάμα Σίγμα. Το παίρνω πίσω. Γιατί όταν έγινε το πρώτο ραντεβού από τον κύριο Ιακιμίδη, δεν ξέρω εγώ ποιον, από τα μέλη της Επιτροπής, προς το Γάμα Σίγμα και είπανε, κύριοι του Γάμα Σίγμα, εμείς θέλουμε να τρέξουμε το θέμα Άρη Παλαιοχωρίου. Μας δίνετε το OK. Προφανώς δώσανε ένα OK για να το τρέξουν, για να το διερευνήσουν όπως είπατε. Γιατί δεν κάνανε μία γενική συνέλευση, γιατί δεν κάνανε μία ενημέρωση, όπως έγινε, γιατί όπως είπατε, το 12. Γιατί δεν υπήρχε κάτι το ολοκληρωμένο, δεν υπήρχε τίποτα. Γιατί τώρα υπήρχε, αφού μας είπατε ότι αναπάντητα ήταν τα ερωτήματα πάλι. Δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε πάμε τίποτα. Κύριε Κρίτση, πάμε στην Παρασκευή. Κανονικά, η γενική συνέλευση θα έπρεπε να την προκαλέσει και να καλέσει τον κόσμο, να καλέσει όχι ο Γυμναστικός Σύλλογος. Όπως είπε και ο Φώτης στην εισαγωγικά γενική συνέλευση, ο Γυμναστικός Σύλλογος στερείται ποδοσφαιρικού τμήματος. Ποιος έπρεπε να την προκαλέσει, ο Άρης Παλαιοχωρίου? Όχι, θα έπρεπε να την προκαλέσει το εν ενεργεία ακόμα σωματείο όπου παραχωρήθηκαν τα δικαιώματα του ποδοσφαίρου. Το Ιδρυτικό Σωματείο. Και με, αυτό που λέμε Ιδρυτικό με Σωματείο. Με πρόεδρο τον κύριο Ποντίκη. Λοιπόν, με πρόεδρο τον κύριο Ποντίκη. Αυτό θα έπρεπε να προκαλέσει την όλη κίνηση. Λοιπόν, ο Γυμναστικός Σύλλογος, ακόμα και αν ήθελε, θα μπορούσαν να το παρεμποδίσουν. Πολύ εύκολα. Είναι εύκολα να φορτώνουμε τα βάρη αλλού. Είναι πολύ εύκολο να τα φορτώνουμε στο Γυμναστικό Σύλλογο. Στερούμασταν οποιασδήποτε νομιμοποίησης, τυπικής. Ουσιαστικής όμως, και εδώ να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, και ο Γυμναστικός Σύλλογος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλου του Γυμναστικού Συλλόγου και εγώ ίδιος φέρουμε τεράστια ευθύνη που δεν κυνηγήσαμε πιο ολοκληρωμένα και πιο γρήγορα τις όλες τις εξελίξεις. Για να μην βρεθούμε, σε αυτό το μονόδρομο. Από τέλη Απριλίου μέχρι σήμερα. Να μπορέσουμε να υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις. Δυστυχώς και με δικιά μας ευθύνη, όχι όμως όπως μας την καταλογίζουν, βρεθήκαμε σε ένα μονόδρομο. Άρη Παλαιοχωρίου ή τίποτα. Και είναι ντροπή αυτό που έγινε. Δεν υπερασπιζόμαστε με αυτόν τον τρόπο το όνομα του Ηρακλή. Ήταν τραγικά και αυτά που ακουστήκανε μέσα στην γενική συνέντευξη. Πάμε λίγο σε αυτά στην Παρασκευή. Ήρθανε λοιπόν ο κύριος Βαφιάδης, ο κύριος Ιακιμίδης, ο κύριος Μαρμαρινός, κάποιοι άλλοι ίσως που υποστηρίζουν αυτό το project, να το πω, ο Άρης Παλαιοχωρίου. Σε διάφορα ερωτήματα που γίνανε και από εσάς και από τον κόσμο,
Θέλω να τα δούμε λίγο για να ξανακούσει ο κόσμος, γιατί ακούγονται και γράφονται πολλά και διάφορα. Για παράδειγμα, τι έχουν συμφωνήσει με τους ανθρώπους του Άρη Παλαιοχωρίου, τι είχαν συμφωνήσει με τους ανθρώπους του Άρη Παλαιοχωρίου, όσον αφορά την ονομασία, το σήμα, τη φανέλα, τα λεφτά, το ποιος θα μπει μπροστά, ποιοι θα τρέξουν το καράβι και τι θα γίνει στην περίπτωση που η ομάδα ανέβαινε και του χρόνου ήταν σε επαγγελματική κατηγορία τη Football League. Κοιτάξτε, ουσιαστικές απαντήσεις. Δεν είναι ένα και δύο πράγματα. Ουσιαστικές απαντήσεις εδώ. Εγώ θα δεχτώ ότι υπήρχε μια προφορική συμφωνία με την διοίκηση του Άρη Παλαιοχωρίου, ότι κοιτάξτε να δείτε, σας παραδίνουμε το σωματείο. Δεν, σας είπα και από την αρχή, δεν είναι ΠΑΕ για να συζητάμε για μετοχές και τα λοιπά. Παραδείς ένα σωματείο. Θα γινόταν του χρόνου όμως, αν ανέβαινε. Πώς παραδείς ένα σωματείο σήμερα, κύριε. Λοιπόν, με την εγγραφή μελών. Ελάτε λοιπόν, πώς θα είναι τα μέλη αυτή τη στιγμή στο σωματείο που ονομάζεται Άρης Παλαιοχωρίου. 40. Ωραία. Λοιπόν, μπορούμε να αποχωρήσουν. Αποχωρούν. Δεν μπορούν. Ωραία. Εγγράφουμε άλλα 100 μέλη από τον Ηρακλή. Λοιπόν, έτσι ελέγχεται. Έτσι το σωματείο αποκτά μια άλλη ταυτότητα προσώπων. Αυτή συγκαλούν μια έκτακτη γενική συνέλευση, ταρχική, δεν ξέρω το καταστατικό, σε ποιο στάδιο είναι κτλ. Και εκλέγει μια διοίκηση. Λοιπόν, όπου η διοίκηση δρομολογεί τις εξελίξεις. Ποιες είναι οι εξελίξεις, γίνονται οι αιτήσεις προς την ΕΠΣ Χαλκιδικής, προς την ΕΠΣ Μακεδονίας, το σωματείο και την ερασιτεχνικό, να έρθει να γραφεί, να αλλάξει μητρό, να έρθει να γραφεί εδώ κτλ. Και στην πορεία όλα τα υπόλοιπα τροποποίησης καταστατικού κτλ. Αυτά είναι σε βάθος χρόνου. Λοιπόν, δεν γίνονται ούτε σε μια μέρα, ούτε σε δύο μέρες, ούτε σε τρεις μέρες. Αφού λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε ένα τέτοιο project, λοιπόν, από την αρχή, ας το ξεκινήσουμε και ας μην πανηγυρίζουμε. Και εγώ θέλω να ρωτήσω. Εδώ κάνανε μεταγραφές, ποιος είναι ο χρηματοδότης, ποιος είναι ο χρηματοδότης. Δηλαδή αυτό που σήμερα πάσχουμε, σαν Ηρακλής, σαν ποδοσφαιρικός, σαν γυμναστικός σύλλογος και πιστεύω και στα υπόλοιπα τμήματα, είναι να υπάρχουν σοβαροί επενδυτές. Να έρθουν και να επενδύσουν στον Ηρακλή. Και υπάρχει δυνατότητα να επενδύσουν. Μπορούν να επενδύσουν. Όμως πρέπει κάποιος να πάει να τους βρει, να τους ξυπνήσει, να τους θυμίσει, να τους δώσει και τη δυνατότητα και να το πιστέψουν ότι μπορούν να επενδύσουν. Αν δεν υπάρχουν επενδυτές, ό,τι και να λέμε, θα κλαίμε μεταξύ μας. Όπου φτωχός και η μοίρα του. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, πιθανόν, λίγο, να έχει, και μπορεί και να μας έχει βαρεθεί και ο κόσμος, ή πλέον να μην υπάρχει και εμπιστοσύνη στα σημερινά πρόσωπα, τα οποία έχουν τρέξει τόσα χρόνια αυτό το πρόσωπο που λέγεται Ηρακλής, το σωματείο αυτό που λέγεται Ηρακλής. Και δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Μπορεί και εγώ να έχω γίνει βαρετός. Λοιπόν, να μπουν νέα άτομα, τα οποία έχουν τη διάθεση να μπορέσουν να συνεχίσουν, γιατί δεν είναι όλα στο μηδέν, ειδικά για το γυμναστικό σύλλογο. Δεν είναι όλα στο μηδέν. Ο γυμναστικός σύλλογος έχει κάνει αρκετά βήματα, άλματα θα έλεγα, να μπουν μπροστά να το συνεχίσουν. Όμορφα και ωραία. Χωρίς να λασπολογούμε, χωρίς να αφήνουμε υπονοούμενα. Γιατί αφαιθήκαν υπονοούμενα για τη Μίκρα. Και σας το δηλώνω και είμαι κατηγορηματικός. Η Μίκρα ανήκει και ανήκει στο γυμναστικό σύλλογο στον Ηρακλή. Και δεν υπάρχει καμία συμφωνία με κανέναν για να πει. Και μακάρι, εγώ σας το λέω, μακάρι να βρισκόταν επενδυτής να την αξιοποιήσει, όχι εμπορικά, να μην τρελαθούμε τώρα, λοιπόν, να αξιοποιήσει και να μπει μπροστά και να ωφεληθεί και ο ίδιος ο γυμναστικός σύλλογος. Άρα μας λέτε εν τέλει για το θέμα Άρη Παλαιοχωρίου ότι δεν είχε τα απαραίτητα εφόδια στοιχεία, δεν ήταν ολοκληρωμένη πρόταση για να πεις ότι ακόμα και να συμφωνώ, να το καταπιώ, να λέγω με ένα χρόνο Άρης Παλαιοχωρίου, δεν το έχετε κάνει σωστά όπως έπρεπε. Κατά την άποψή μου έτσι είναι. Προσωπική μου άποψη. Ναι, σας ρωτάω και ως νομικό, γιατί πολλά δεν ξέρουμε. Κοιτάξτε, τώρα μπορεί να ακουστούν 150 απόψεις, όχι ρωτήσαμε τον ένα, ρωτήσαμε τον άλλο κτλ. Είναι απλά, σε ορισμένα πράγματα, είναι απλά. Εγώ, για να μπορέσω να έχω και εμπιστοσύνη σε αυτό που μελλοντικά θα γίνει,
θα κρίνω ότι για τις μέχρι τώρα κινήσεις για να πάω στο αύριο. Τι μας έλεγαν? Μας έλεγαν ότι δεν μεταφέρανε την έδρα του ερασιτεχνικού σωματείου, του ερασιτεχνικού σωματείου της ΑΕΠΟΝΤΙΟΝ, ναι, λίγο στη Θεσσαλονίκη, για να μην μπορεί να ισχυριστεί ο Ρέμος ότι είναι η συνέχεια. Λες και αυτό ήταν το κριτήριο το βασικό για το Ρέμο. Λοιπόν, ενώ τώρα θα το προχωρούσανε μετά από... Λοιπόν, όταν λοιπόν έχεις ένα δεδομένο μιας προηγούμενης ολιγορίας σε κάποια ζητήματα, θέλεις από αυτούς τους ανθρώπους να τα δεις πρώτα μπροστά σου ότι τα προχωράνε και με τη στήριξή μας, αν θες, ότι τα προχωράνε και μετά. Δεν φοράς εν κρυπτό και χωρίς να το ξέρει κανένας τη φανέλα του Ηρακλή για να πάει να δώσεις φιλικό. Δεν ανακοινώνεις το όνομα του Ηρακλή, δεν ανακοινώνεις μεταγραφές. Τι να κάνουμε? Πάμε λίγο στο ΓΣ. Πολλοίς κόσμος γράφει κατεβάστε ομάδα. Ο ΓΣ να κατεβάσει ομάδα. Φέτος, του χρόνου, δεν ξέρω. Βοηθήστε μας λίγο με αυτό. Τώρα θα σας χρειαστούμε 100% ως νομικός. Μπορεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής να κατεβάσει ομάδα σε οποιαδήποτε κατηγορία? Θα πρέπει να έρθουμε να καταργηθεί η συμφωνία, το μνημόνιο συνεργασίας με τις ΑΕΠΟΝΤΙΟΝ και να ξαναδημιουργήσουμε το ποδοσφαιρικό μας τμήμα. Λοιπόν, και να ξεκινήσει από το τοπικό. Λοιπόν, ένα ποδοσφαιρικό τμήμα το οποίο βέβαια θα το βαραίνει όλες οι αμαρτίες του Γυμναστικού Συλλόγου. Λοιπόν, ποιες είναι οι αμαρτίες του Γυμναστικού Συλλόγου? Για να κάνεις προπόνηση θα πρέπει να λειτουργούν οι γεννήτριες. Για να μπορέσεις να εκδώσεις τα δελτία θα πρέπει να εξοφλήσεις και ένα προηγούμενο χρέος το οποίο υπάρχει στην ΕΠΣΗΜΗ. Λοιπόν, όλα αυτά. Και τώρα που λέμε για το Γυμναστικό Σύλλογο, δεν θα ακούγεται και αυτό. Πώς πάνω είναι σε αυτό δυνατό... που λέτε, πολλοί κόσμος λέει για να κατεβάσει ένα ποδοσφαιρικό τμήμα χρειάζεται αυτό. Τα υπόλοιπα τμήματα πώς τα κατεβάζει? Απαντήστε. Κανονικά. Μα δεν φύγανε ποτέ από τον Γυμναστικό Σύλλογο. Κοιτάτε να δείτε. Υπάρχει μάλλον από κάποιους μια σκεμμένη παραπληροφόρηση ή άγνοια. Λοιπόν, αυτό που λέμε για προκαρισμένο το αφημί του Γυμναστικού Συλλόγου και πώς γίνεται κατεβάζει. Λοιπόν, όταν λέμε μπλοκαρισμένο το αφημί είναι λάθος έκφραση. Έχουν μπλοκαριστεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Γυμναστικού Συλλόγου του Ηρακλή. Δηλαδή, ο Ηρακλής δεν μπορεί να κλείσει καμία σύμβαση χρηματική με οποιοδήποτε. Και οποιαδήποτε χορηγία γίνεται και συμφωνείται με τον Ηρακλή είναι σε είδος και σε παροχή. Δηλαδή, εμένα θα με διαφημίσεις και εγώ αναλαμβάνω σαν χύψη εταιρεία ή ιδιώτης να σου φτιάξω αυτό το κομμάτι στον Ηρακλή. Να σου βάψω τους στίχους, να σου κάνω αυτό, να σου δώσω εκείνο. Σε χρήματα τα οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να περνάνε μέσα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, λοιπόν από χορηγίες κτλ, κατάσχονται και φεύγουν. Δεν περνάνε καθόλου από τα χέρια του Γυμναστικού Συλλόγου. Και είναι το παράδειγμα, δεν είναι αυτό που υπάρχει, είναι οι κεραίες. Οι κεραίες υπάρχουν, τα χρήματα μπαίνουν μέσα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, κάποια χρήματα πάνε στους εργαζόμενους από παλιότερες αποφάσεις είναι κατασκευμένα και τα υπόλοιπα πάνε υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Άρα ό,τι γίνεται στο χέρι. Ναι, όχι στο χέρι, με παροχή. Ότι κοιτάζουμε, λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, δεύτερο, λένε κάποιοι, μα πώς είναι δυνατόν να λειτουργεί το μπάσκετ και ΚΑΕ. Ευτυχώς που υπήρχε ο Γυμναστικός Σύλλογος και δόθηκε η δυνατότητα να υπάρχει και ΚΑΕ. Γιατί αν δεν υπήρχε Γυμναστικός Σύλλογος δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί ΚΑΕ. Λοιπόν, ο Σύλλογος δεν είναι νεκρός. Είναι ζωντανός. Έχοντας όμως σοβαρά προβλήματα. Δύο είναι τα σοβαρά του προβλήματα. Ας αφήσουμε τα χρέη. Ένα, ότι είναι μπλοκαρισμένη η τραπεζική του λογαριασμή λόγω των συγκεκριμένων χρεών. Και το δεύτερο, από την αδράνεια που υπήρχε από το 12 μέχρι το 17, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να επαναγραφούμε στα φορολογικά μητρώα, γιατί δεν έχει δοθεί ακόμα απάντηση από τις αρμόδιες επιτροπές του Υπουργείου για το τι γίνεται με το κενό 12 με 17. Είναι δύο σοβαρά ζητήματα τα οποία πραγματικά δημιουργούν σοβαρότατα προβλήματα ως στην καθημερινότητα του Ηρακλή.
Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε. Και στην απλή ερώτηση λειτουργεί... που θα κάνει κάποιος και θα περιμένει ίσως ένα ναι είναι ένα όχι, ότι σε λίγους μήνες μπορεί ο ΓΣ να κατεβάσει, να προσπαθήσει να κατεβάσει ποδοσφαιρικό τμήμα από τα τοπικά ή να μην το κάνει γιατί θα βρει εμπόδια. Εμπόδια από πού να βρει. Όλα αυτά που μας λέει. Δεν ξέρω. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ σας λέω το εξής. Λοιπόν, αν θα κατεβάσει ή δεν θα κατεβάσει ομάδα θα πρέπει να το δει, να το κάνει. Λοιπόν, αν θα κατεβάσει τη γάμα, στο γάμα τοπικό μια ομάδα που υπό την αιγίδα του γυμναστικού συλλόγου. Εγώ σας λέω τα προβλήματα. Μπορεί να την κατεβάσει. Να επαναδραστηριοποιήσει όμως το τμήμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο γυμναστικός σύλλογος δεν μπορεί να κατεβάσει ποδοσφαιρικό τμήμα. Θα πρέπει να το ενεργοποιήσει. Το διαλύσαμε. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Το 2012 πάρθηκε απόφαση να διαλυθεί το ποδοσφαιρικό τμήμα του γυμναστικού συλλόγου. Όπως ο γυμναστικός σύλλογος αυτή τη στιγμή και άλλο τμήμα του έχει χάσει από τα χέρια του. Το αμαρτωλό, το παλιό αμαρτωλό δεν υπάρχει. Υπάρχει βόλεϊ στο γυμναστικό σύλλογο. Ξεχωριστό σωματείο είναι. Ναι. Αυτή τη στιγμή... Έχει δικό του αφημί. Αφήστε το αφημί. Μην μπερδευόμαστε με το αφημί. Είναι ξεχωριστό σωματείο. Με δικά του μέλη. Είναι Ηρακλήδης. Ναι. Δεν ανήκει στο γυμναστικό σύλλογο. Το μπάσκετ ανήκει στο γυμναστικό σύλλογο. Το μπάσκετ αυτή τη στιγμή, ιδρυτικό σωματείο της ΚΑΕ, είναι ο γυμναστικός σύλλογος Ηρακλής, ο οποίος ιδρύθηκε το 1908. Είναι παιδί του γυμναστικού συλλόγου, η ΚΑΕ στο μπάσκετ. Το ερασιτεχνικά κομμάτια, τα ερασιτεχνικά κομμάτια του τμήματος των ανδρών, ανήκουν στο γυμναστικό σύλλογο, μιλάω για τις ακαδημίες. Ναι. Η γυναικεία ομάδα στο μπάσκετ ανήκει στο γυμναστικό σύλλογο Ηρακλή. Ο Στίβος, η Κολύμβηση, το Πόλο και τα υπόλοιπα τμήματα ανήκουν στο γυμναστικό σύλλογο. Το βόλεϊ και το ποδόσφαιρο δεν ανήκουν στο γυμναστικό σύλλογο. Είναι κομμάτια του Ηρακλή, είναι άτομα τα οποία πράγμα είναι Ηρακλειδείς, δεν μπορεί να το αμφισβητήσουν, αλλά είναι αυτόνομα σωματεία. Και έπρεπε να γίνει έτσι για να μπορούν να λειτουργήσουν, όχι για κανένα άλλο λόγο. Στην επίσης απλή χαζή ερώτηση που θα κάνω και τώρα, τι γίνεται. Κοιτάξτε, το ποδόσφαιρο εννοώ. Τι σας έρχεται στο μυαλό ως ΓΣ, ως Γιώργος Κυρίτσης. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα. Αλλά δεν μπορεί να. Κοιτάξτε, ό,τι και να πούμε αυτή τη στιγμή, λοιπόν, έχει και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Εγώ αυτό που πιστεύω είναι να μπορέσουμε να βρούμε ανθρώπους, λοιπόν, οι οποίοι μπορούν να εγγυηθούν με την οικονομική τους δυνατότητα να τρέξουν το κομμάτι που λέγεται ποδόσφαιρο Ηρακλής. Εάν βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, και το τρέξουν, πιστεύω ότι θα βρεθεί η στιγμή που ο Ηρακλής θα ξαναπέζει εκεί που έπρεπε να είναι. Και πλέον είμαι θα έχουν... σίγουρος. Πλέον είμαι θα έχουν... σίγουρος. Έναν ολόκληρο χρόνο στη διάθεσή του να το κάνουν. Εάν βρεθεί εκείνος ο κόσμος, ο οποίος μπορεί να διαθέσει εκείνα τα χρήματα και τον χρόνο του και τα χρήματα, πραγματικά θα μπορεί να βρεθεί ομάδα, ο Ηρακλής να βρεθεί στη θέση που έπρεπε να είναι. Και όταν λέω θα πρέπει να βρεθεί, μιλάμε για τη Super League 1. Μάλιστα. Είναι δεδομένο. Αρκεί να βρεθούν εκείνοι οι παράγοντες, με εκείνο το χρηματικό ποσό που να τρέξουν με αυτό το πρόγραμμα. Γιατί όλους μαζί, τουλάχιστον αυτούς που τρέχουμε, βάζω τον εαυτό μου. Αν μας γυρίσει, δεν ξέρω πόσα ευρώ θα βρεθούν σε κέρματα στις τσέπες μας. Για μην το παίζουμε και μεγαλοπαράγοντες. Ναι. Σας ευχαριστώ για τα όσα μας είπατε, για την ενημέρωση. Να ευχηθώ καλή δύναμη. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα βέλη πάνε παντού και στο ΓΣ σίγμα για τις ευθύνες που αναφερθήκατε κι εσείς. Μας αναλογούνε. Δεν μπορούμε από τη στιγμή που είμαστε σε αυτή τη θέση, λοιπόν, να μην ανεχόμαστε οποιαδήποτε καλοπροαίρετη κριτική. Για όλη αυτή λοιπόν, την πολύ μεγάλη κατάσταση. Για όλη αυτή. Έχουμε και εμείς τις δικές μας ευθύνες.
Όμως δεν πρέπει να ισοπεδώνουν όλα. Και ό,τι είπα μέχρι στιγμής, ό,τι είπα σήμερα, είναι προσωπική τοποθέτηση, λίγο, και δεν είναι κάποια απόφαση ή συλλογική άποψη. Αλήθεια, του... επειδή το έχω απορία και να κλείσουμε με αυτό και σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Προχθές αυτό το φιλικό, πώς αυτή η ομάδα φόρεσε φανέλες με το σήμα του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής? Η απάντηση είναι πολύ απλή, δεν γνωρίζω. Μάλιστα. Δεν γνωρίζω. Το είδα, δεν γνωρίζω ούτε ότι είχε κρυστεί φιλικό, ότι θα παίζανε με τη συγκεκριμένη φανέλα, ούτε ότι ποδοσφαιριστής ο οποίος έγινε μεταγραφή του θα έβγαινε κάτω από το λάβαρο του Ηρακλή. Γι' αυτό λέμε ότι πήγαν να κάνουν κάτι δεν τα γνώριζα. Ανάποδα. Εγώ προσωπικά δεν τα γνώριζα. Αν τα γνώριζα κάποιοι άλλοι, να σου πω. Αυτό ούτε εγώ το ξέρω. Σας ευχαριστώ κύριε Κρίτση. Τίποτα, και εγώ σας ευχαριστώ. Και πιστεύω ότι θα βρεθεί η καλύτερη δυνατή. Μακάρι, μακάρι. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, να είστε καλά. Ευχαριστώ και τα παιδιά και τον Τάσο και τον Ζάχο και τον Ζάχο και τον Τάσο, γιατί έχουμε και αυτά τα προβλήματα. Μαλώνουν έξω. Άμα λέω πρώτα Ζάχο και μετά Τάσο, θέλουν να. Τα λέω και τα δύο παιδιά, εντάξει. Ακολουθεί ο Ζάχος με τον Τάσο και ο Τάσος με τον Ζάχο, για να μην μαλώνετε. Τα είπα και τα δύο. Αύριο τα υπόλοιπα. Καλό βράδυ.